Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα, έτσι. Απόγευμα μεγάλης Πέμπτης. Μεγάλη Δευτέρα, μπερδεύτηκα. Έφυγα πολλές μέρες μπροστά. Βιάστηκα. Γιατί? Επειδή έχουμε εκπομπή λέω Μεγάλη Τετάρτη. Yeah. Όχι, όχι. Έγινε λάθος. Λοιπόν, απόγευμα Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου του 2021. Και μόλις τώρα ξεκινά ακόμα επί του πιστηρίου. Και μάλιστα, Βασίλη, μπορεί να είμαστε εν μέσω Πάσχα, εν μέσω Πασχαλινής περίοδου. Αλλά οι εξελίξεις τρέχουν. Και τώρα εδώ πλέον όλα τα βλέμματα είναι πάνω στα εμβόλια, έτσι. Είναι πάνω στα εμβόλια, ψάχνει ο κόσμος τα εμβόλια, μέσον βάζει για να βρει εμβόλιο. Έτσι είναι. Όχι μόνο να βρει εμβόλιο, να τρέξει κιόλας και τους χρόνους. Εδώ φτάσαμε στο άλλο τώρα, εκεί που αναζητούσαμε κόσμο να πάνε εμβολιαστεί και είχαμε και τις προσκλήσεις, παύλα καλέσματα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τώρα εδώ είναι κάποιοι που σου λένε όσο πιο γρήγορα. Γιατί ίσως, Βασίλη, είναι αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που είναι πιο γρήγορο, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, Γιώργο. Εγώ θα εξακολουθώ να λέω ότι τα εμβόλια έχουν αργήσει πάρα πολύ. Από τη στιγμή που τα εμβόλια βρέθηκαν, από τη στιγμή που πήγαμε δηλαδή. Από τα Χριστούγεννα. Που βρέθηκαν, που υπήρχαν, ξέρεις πώς είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Δεν σου λέω ότι είναι στην Ελλάδα, είναι στον κόσμο. Καταγεγραμμένοι επισήμως. Πόσα εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια και κάτι. Και 10.000 είναι εδώ. 10.000 είναι εδώ. 10.007, αν θυμάμαι καλά. Συν τους σημερινούς. Εδώ το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μέχρι από τον Νοέμβρη και μετά είναι 9.371 από τις 10.000. Από 7 Νοεμβρίου και μετά. Το Νοέμβρη, ναι. Όχι, λέω τότε που βάλαμε το lockdown. Αυτό, ναι. Αυτό δείχνει ότι εκεί υπήρχε πρόβλημα σε αυτή τη διαχείριση της. Αλλά όντως. Και εδώ πέρα όλο αυτό που περιγράψε, σίγουρα κάποια στιγμή θα συζητηθεί. Κάποια στιγμή όλα θα συζητηθούν. Όλα συζητούν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο θέματα μπροστά μας με ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τις ημέρες του Πάσχα. Μην ξεγελαστούμε, μην υπάρχει όλη αυτή είναι η ιστορία. Είναι γεμάτες οι ΜΕΦ. Οι μονάδες θετικής θεραπείας είναι γεμάτες. Μην βλέπετε καλοκαιρία και βγαίνετε έξω και νομίζετε ότι τελείωσε ο ιός, επειδή σήμερα έχουμε μόλις 1.317 κρούσματα. Έχουμε 811 συνανθρώπους μας, μονάδες θετικής θεραπείας και 80 νεκρούς. Και εγώ που δεν είμαι φανατικός υποστηριχθείς ότι μόνο ατομική ευθύνη υπάρχει και τίποτε άλλο, θεωρώ ότι και εκεί που δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη πρέπει η ατομική ευθύνη να την υποκαθιστά. Πάντως, και πρέπει έτσι πραγματικά όλοι να προσέξουμε, μήπως μετά το Πάσχα, γιατί οι πιθανότητες είναι λίγες, αλλά είναι υπαρκτές αν δεν υπάρχει προσοχή. Να υπάρχει ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Και ρωτούσα σήμερα τον κύριο Ξαντάκτυλο τι είναι πισωγύρισμα τώρα. Και λέει είναι να σταματήσει αυτή η σταθεροποίηση που υπάρχει, να ξαναρχίσει αυξητική τάση στα κρούσματα και στα υπόλοιπα. Γιατί, τότε θα είναι γιατί ειδική, και πισωγύρισμα και θα αναγκαστούμε πιθανότητα από τις λύσεις που θα ξαναζητηθούν θα είναι και να κλείσουμε. Και ειδική, όταν πέρα από τα νούμερα που εμείς αναδεικνύουμε καθημερινά και ειδικά τα δεύτερα του πρώτου μας τύπου κάθε μέρα, δηλαδή ΜΕΘ και θάνατη, βλέπουν την καμπύλη του τελευταίου διαστήματος, ώστε κάνουν προβολή και έτσι παίρνουν τις αποφάσεις για το ότι θα ανοίξει 3 Μαΐου, ότι θα ανοίξει 10, που είναι τα σχολεία, 15 τουρισμός κ.ο.κ. Πάντως σήμερα έχει δύο μεγάλες ειδήσεις. Βέβαια, τη μία την ξέραμε, την έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την περασμένη Τετάρτη από τη συνέντευξή του στον Α. Αύριο, ουσιαστικά από τα μεσάνυχτα, ανοίγει η πλατφόρμα για τους 30-39, οι οποίοι θα μπορούν να εγγράφονται από τα μεσάνυχτα αύριο το πρωί και Μεγάλη Τετάρτη να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι εγγράφονται και θα πάνε μετά από 3 εβδομάδες, 4. Είναι εμβολιαστική γραμμή άμεση. Και επίσης την Μεγάλη Πέμπτη ανοίγει για τους 40-44 και το Μεγάλο Σάββατο για τους 45-49. Οι 30-39 και 40-44, τα έτη δηλαδή, αυτοί που θα ξεκινήσουν, μπαίνουν μόνο με AstraZeneca. Και εδώ να πούμε κάτι. Η Επιτροπή ανακοίνωσε πριν λίγο της Ελλάδας, έτσι. Η Εθνική Επιτροπή, Εμβολιασμού ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι όσον αφορά τις γυναίκες και τις εγγύους, για έγκυες μιλάμε, μπαίνει φρένο στα AstraZeneca που θα μπουν οι 30-39 και 40-44 και στα Johnson & Johnson, τα οποία Johnson & Johnson από την Τετάρτη, 5η, 5 Μαΐου μπαίνουν στη σειρά και αυτά όσον αφορά την Ελλάδα, έτσι. Έχουν τον ίδιο πυρήνα στην δημιουργία. Δεν είναι μόνο οι έγκυες, Γιώργο, είναι και οι γυναίκες οι οποίες θέλουν να τεκνοποιήσουν. Είναι μια ένα βήμα πριν. Διαδικασία να μην, ψάχνονται δηλαδή να μείνουν έγκυοι για να κάνουν ένα παιδί. Σε αυτό έτσι δεν θα χορηγείται και η εταιρεία το λέει πια αυτό. Γιατί? Και εδώ υπάρχει ένα το συγκεκριμένο εμβόλιο. Ναι. Υπάρχει τώρα εδώ ένα ερώτημα. Εγώ το είχα θέσει από την αρχή και είναι το εξής.
Όταν λέμε ότι οι θρομβώσεις γίνονται κυρίως σε γυναίκες κάτω των 55 ετών με το συγκεκριμένο εμβόλιο και με τον Johnson & Johnson, που επαναλαμβάνουμε στην κατασκευή του είναι ίδιος ο πυρήνας, μην χρησιμοποιούμε όρους που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να το καταλαβαίνουμε. Τότε είναι το ερώτημα, γιατί το δώσαμε σε παρακάτω ηλικία στη στιγμή που το γνωρίζουμε ότι εκεί είναι ο κίνδυνος. Λένε πολλοί ότι είναι η σχέση κόστος-οφέλος. Δηλαδή θα ωφεληθούμε περισσότερο από το να το κάνουν και ας έχουμε κάποιες απώλειες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αυτό είναι επίπεδο, το κόστος εφέλους σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να εξαιρέσει το εσωτερικό. Δεν ξέρω σε αυτό πώς είναι. Και επίσης πηγαίνει στη νέα γενιά αυτό. Δεν ξέρω και αυτό πόσο καλό είναι. Εγώ ποτέ δεν είμαι της άποψης ότι η νέα γενιά είναι αυτή που ό,τι περισσεύει από παραπάνω παίρνει, αλλά αυτό είναι μια δικιά μου άποψη, πέσω μια παραξενιά, μια ευαισθησία απέναντι στα νέα παιδιά. Μάλιστα. Πάντως θα τα δούμε. Εγώ θέλω να πω, πάντως τουλάχιστον πριν και τις ανακοινώσεις για τις γυναίκες που θέλουν να το κοινοποιήσουν, υπήρχε έντονο και μεγάλο ενδιαφέρον από τους νεαρούς και από τις πιο νέες ηλικίες. Αναφέρομαι στο 30-39 και φαντάζομαι και στο 40-49, έτσι, το οποίο πάει σε 40-44 και 45-49. Ερώτημα τώρα, πιστεύεις ότι πραγματικά το προηγούμενο διάστημα δεν ήθελε να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί, ή ήταν ότι δεν είχαμε εμβόλια για να πάει ο κόσμος? Εγώ πιστεύω ότι είναι διτή απάντηση. Απ' τη μία δεν υπήρχε το μεγάλο όγκος των εμβολίων και απ' την άλλη υπήρχε και πολύ σταγμός από όσα λέγονταν στο δημόσιο διάλογο. Έτσι. Δηλαδή τώρα βλέπεις όλοι, είναι ελάχιστες εξαιρέσεις από όσους βγαίνουν και από τους γιατρούς και τους ειδικούς, είναι δεν είναι στην επιτροπή. Όλοι είναι άρδινοι υπέρ του εμβολιασμού, ανεξαρτήτως ποιο εμβόλιο είναι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για το θέμα των εμβολίων. Να πούμε βέβαια ότι Μεγάλη Δευτέρα θα δούμε τι γίνεται με την έξοδο και τα ευτράπελα που χρησιμοποιούν οι επίδοξοι εκδρομή. Θα έχουμε τον κύριο Μπαλάσκα, τον αστυνομικό. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι λίγο πιο υποψιασμένο και σε αυτό. Για παράδειγμα, θεωρούμε βέβαιο ότι αυτά συνέβησαν? Τι εννοείς για τα αδειοδεία? Ναι, λέει, βγαίνει ο αστυνομικό διευθυντή και λέει, ήρθε ένα και να περάσει και μας είπε ότι πρέπει να πάει να δει την έγκυο πεθερά του, η οποία ήταν 45 χρονών και ήταν η δεύτερη σύζυγος, γι' αυτό ήταν νεότερη του πεθερού κλπ. Τον έχει δει κανένας αυτόν? Δεν ξέρω, κοίτα, πάντως κάποιοι συνάδελφοι. Υπάρχει, είναι υπαρκτό πρόσωπο, θέλω να πω. Δεν φυσικά το κανένα. Ναι, όχι, πάντως. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να καταπίνουμε και σαν το γλάρο τη Μαρίδα ό,τι σερβίρεται. Πάντως κάποιοι συνάδελφοι, ενώ δημοσιογράφοι που είναι εκεί στα διόδια, στο επιτόπιο ρεπορτάζ, κατέγραψαν τέτοιες εικόνες. Δηλαδή να γυρνάνε αυτοκίνητα, να λένε ότι είναι στο όνομα του γιού μου το τηλέφωνο και το έχουν κόψει και πηγαίνω εγώ να κάνω τις διαδικασίες για να επανέλθει το σταθερό. Δηλαδή έχει κάτι τέτοια. Σαφώς θα έχει, Γιώργο, όπως έχει και το γεγονός ότι οι έλεγχοι άρχισαν από την Παρασκευή και όποιος ήταν να πάει από τις αρχές της εβδομάδας πήγε. Αυτά δεν τα κουβεντιάζουμε όμως. Έφυγε νωρίς ως την Πέμπτη το βράδυ. Όποιος από εκεί πέρασε είχε περάσει. Δεν υπήρχαν έλεγχοι. Δεν είχε αποσταλεί η αστυνομία. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να ελεγχθούν τα αδειόδια. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα στην αστυνομία. Και λιμάνια και αεροπλάνα, πόσο μάλλον. Δεν το συζητάμε, αυτά θα ελεγχθούν εύκολα. Το πρόβλημα θα είναι μέσα στην πόλη των Αθηνών. Μάλιστα. Και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και εδώ θα είμαστε τώρα, θα τα δούμε σε λίγο. Θα έχουμε και τον κύριο Σιδέρη, πέρα από τον κύριο Μπαλάσκα, ο οποίος είναι νομικός, να δούμε τι επισύρει όλο αυτό πέρα από τα τσουχτερά πρόστιμα. Γιατί όπως το είπες, δεν είναι μόνο το πήγαινε, λένε και τι θα ζήσουμε εδώ, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση που φέτος είναι 9 η ώρα, ανήμερα, αν θα έχουμε κορονοπάρτι, συγκεντρώσεις, συνωστισμούς. Θα τα δούμε. Επίσης, θα δούμε τι γίνεται με την εστίαση. Πολλοί είναι αυτοί που δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα 3 Μαΐου, δεν το λέμε εμείς, το λένε οι εκπροσωποί τους. Θα είναι εδώ και θα τα συζητήσουμε. Και βέβαια, πριν την πολιτική μας συζήτηση, θα δούμε τι γίνεται και με τα εθνικά και ακόμα περισσότερο με τα ελληνοτουρκικά, με φόντο ή στον απόϊχο, αν θες, της αναγνώρισης των Αρμενίων από τον Τζο Μπάιντεν. Και εδώ μεγάλη κουβέντα. Στην αυτοκτονία των Αρμενίων. Ναι.